Αλλάζουμε θέμα. Πριν από λίγο, ανεξάρτητο υποψήφιο ο Χιλιά Δημητριάδη, που στον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών έλαβε ποσοστό 2,05% ή 8.137 ψήφοι, είναι σημαντική. Γνωστοποίησε σε δημοσιογραφική διάσκεψη τι θα πράξει το δεύτερο γύρο. Είναι εδώ μαζί μα ο Χίλιά Δημητριάδη. ορίσατε, κύριε Δημητριάδη. Καλώ σα μεσημέρι, κυρία Σάβα, σε εσά λοιπόν, και στου τηλεθέατε σα. Και θέλω να μα εξηγήσει το σκεπτικό τη επιλογή σα, που δεν είναι άλλη από τον Ανδρέα Μαυρογιάννη. Ναι, ακριβώ έχετε δίκιο. Η υποστήριξή μου είναι προ τον κύριο Μαυρογιάννη. Είχα μια διαδικασία με την οποία είχα Επαφέ και με τον κύριο Μαυρογιάννη και με τον κύριο Χριστοδουλίδη. Δώσαμε τι προτεραιότητέ μα που είχαμε καθορίσει από mm -hmm. την περασμένη εβδομάδα. Πήραμε γραπτό τι τοποθετήσει. Είχα την ευκαιρία την Τρίτη να βρεθώ με τα άτομα που είχαν υποστηρίξει την υποψηφιότητα και είχαμε μια πάρα πολύ καλή ανταλλαγή απόψεων την Τρίτη το βράδυ. Και ακολούθω σήμερα το πρωί ανακοίνωσα την θέση μου που είναι η υποστήριξη προ τον κύριο Μαυρογιάννη, διότι πρώτον πιστεύω ότι πρέπει όλοι οι ενεργοί πολίτες και μάλιστα άτομα τα οποία ζητούν την ψήφο του λαού να έχουν το θάρρος της γνώμης τους στην κρίσιμη στιγμή. Ο καλός καραβοκύρης, κυρία Σάβα, φαίνεται στην φουρτούνα. Mm -hmm. Και είναι εκεί που χρειάζεται να πάρεις θέση, να δώσεις την άποψή σου, να την, να την τεκμηριώσεις. Όχι διότι με αυτόν τον τρόπο όλοι οι οποίοι σε τίμησαν, με, σου έδωσαν την ψήφο τους και σε τίμησαν θα ακολουθήσουν, αλλά διότι πιστεύω ότι ο ηγέτης ή αυτός που θέλει να είναι ηγέτης έχει καθήκον να τοποθετηθεί στα δύσκολα για να μπορεί ο λαός να κρίνει πώς θα προχωρήσει την Κυριακή. Με, την, με το δεύτερο γύρο. Ναι. Και που ήταν κάποιοι άξονε πολιτικέ στι οποίε είχατε εστιάσει και Δημητριάδη, ήταν, ήταν το κυπριακό. Ναι, βέβαια. Ε, η διαφθορά, το τίμιο κράτο. Το οποίο ήταν. Αφέρετε και η παντιέρα σα όλη αυτή την προεκλογική. Η καλοσύνη σα που το λέτε. Νομίζω ένα πράγμα που νιώθω πολύ καλά από αυτή την προεκλογική προσπάθεια ήταν ότι πέραν από το κυπριακό και την οικονομία, που είναι πολύ σοβαρά θέματα, έχουμε εισάξει το τίμιο κράτο ω ένα από του πυλώνε τη συζήτηση και αυτό το θεωρώ θεωρώ πολύ σημαντικό, διότι πράγματι η χώρα μας χρειάζεται ένα τίμιο κράτος, ναι. είναι δικαίωμά μα. Και τι μας. σας έχει πει ο κύριο Μαυρογιάννη, διότι πλέον αυτόν έχετε επιλέξει, ναι. προς αυτή την κατεύθυνση του τίμιου κράτους που εσείς, ε, ε, ευαγγελίζεστε, αν θέλετε, ναι. Πώς θα το είναι και το κυπριακό, ναι, ναι, είναι και το κυπριακό και το τίμιο κράτο. Ναι. Για το τίμιο κράτο έχουμε θέματα για το πόθεν έσχες, έχουμε θέματα για τις αρμοδιότητες του Γενικού Εισαγγελέα, θέματα ναι. με τον τρόπο επιλογής των ανεξάρτητων και είναι σύμφωνο και θα εμβολιάσει το πρόγραμμα του περίπτωσης Ελπίζω υποψηφίων. ότι το πρόγραμμα, αυτό, το πρόγραμμα του θα δεχθεί αυτές τις θέσεις που είχαμε συζητήσει και με αυτόν τον τρόπο θα είναι... Τι σα πιο... είπε ο ίδιο όμως και οι δύο υποψηφιοί. Το μιλήσαμε, όχι το οποίος... μιλήσαμε το θέμα, το βρίσκει ότι είναι πάρα Πάρα πολύ ναι. σοβαρό. Η πιο πολλή έμφαση για μένα όμω ήταν στο Κυπριακό. Στο οποίο είχατε στην... δηλώσει όμω και μπροστά από τον κύριο Μαυρογιάννη, στο τελευταίο αντιπέσει, εκείνο που είχατε προσκληθεί κι εσεί, ότι δεν τον εμπιστεύεστε στο ναι, Κυπριακό. Βεβαίω, ναι. κοιτάξτε, στην... εγώ δεν σημαίνει ότι συμφωνώ με όλε ναι. τι θέσει αυτών των υποψηφίων. Αλλά αν ο κυρίαρχο λαό απεφάσισε ότι αυτοί οι δύο είναι οι επιλογέ mm. μα για την Κυριακή δεν έχουμε άλλο τρόπο από το να εξασκήσουμε το δικαίωμά μας, από το να τοποθετηθούμε ως άτομο το οποίο μπήκε στην πολιτική για την απόφασή του και μετά την Κυριακή να ψηφίσουμε. Yeah. Και η λογική είναι ότι για το Κυπριακό ειδικά, εγώ νιώθω ότι υπνοβατούμε προς την διχοτόμηση και χρειάζεται ένα απότομο ξεκίνημα για να προχωρήσουμε, να επανέλθει η διαδικασία του Κυπριακού ως προτεραιότητα και να βάλουμε μέσα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία πιστεύω ότι θα είναι το ενοποιητικό στοιχείο για τη χώρα μας για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και να λύσουμε το πρόβλημά μας. Ναι. Θα θέλατε η επόμενη μέρα Όποιο και αν εκλεγεί, αλλά εμπροκειμένου επειδή στηρίζεται δημοσίως τον κύριο Μαυρογιάννη αν είναι αυτός που θα εκλεγεί, που θα επιλέξει ο κυπριακός λαός να είστε κοντά και δίπλα σε ό,τι αφορά το κυπριακό ναι, αυτό είναι διακαή πόθο μου να βοηθήσω ή την το χώρα έχετε μου. Έχετε συζητήσει ότι η ασπίληψη τη μπορεί να σα εκμεταλλευτεί είτε ω διαπραγματευτή <coughs> είτε στη διαπραγματευτική ομάδα. Ναι, δεν είχαμε συζητήσει αυτά τα θέματα ή το αρχή από δική μα πλευρά ότι το θέμα τη συζήτηση τη επιλογή του υποψηφίου δεν ήταν συνάρτηση του αν θα μα δώσουν θέσει ή αν θα πάρουμε υπουργεία. Δεν ήταν αυτό. Βεβαίω, οποιοδήποτε εκλεγεί και η δική μου άποψη είναι ότι θα Έπρεπε να είναι ο κύριο Μαυρογιάννη. Εγώ θα ήθελα να θέσω τον εαυτό μου στην διάθεσή τους όχι για να με βάλει υπουργό ή για να πάρω να. ένα αντάλλαγμα, αλλά και από γιατί χθες νιώθω. Σα αποδίδονται διάφορα υπουργεία σε περίπτωση η εκλογής. Είναι η αρχή με το Υπουργείο Οικονομικών που εξήγηλε <laughs> τον κύριο Μπρούντζο ο κύριο Μαυρογιάννη σε περίπτωση εκλογή. Ο Αχηλέα ε, πάει με όλα δηλαδή. Ο Αχηλέα πάει... πάει με το Υπουργείο Εξωτερικών, <laughs> ε, Δικαιοσύνη ίσω ε, τώρα αυτά που συζητούνται και διαπραγματευτή. Θα πολλά πράγματα υπάρχουν, κυρία Σάβα. Το σημαντικό είναι πρώτα να τελειώσουν οι εκλογέ. Δεύτερον, να καταγραφεί η υποστήριξη. Διότι, επαναλαμβάνω, ε, μπορεί ο καθένα να ψηφίζει με τη συνείδησή του, με την καρδιά του, ε, με αξιοπρέπεια και έτσι ναι, θα ζητήσει. Δεν είναι το ποσοστό του καθένα. Ακριβώ. Αλλά νομίζω ότι είναι καθήκον ενό που θέλει να ηγηθεί μια προσπάθεια να έχει το θάρρο τη γνώμη του και να την Λάζεται. λέει. Πέραν από αυτό θα εξετάσουμε την κατάσταση, αλλά εγώ είμαι διαθέσιμος οποιοδήποτε και να εκλεγεί να βοηθήσω για το Κυπριακό που είναι η ειδικότητά μου. Εξάλλου αυτό είναι πράγμα που κάνω τα τελευταία 33 χρόνια τώρα ναι. ε, στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τώρα μια, διαβάζω όλα εγώ, τώρα μια τηλεθεάτρια λέει θα στηρίξετε αυτό που για πέντε χρόνια έπιανε μισό από το φρολογούμενο πολίτη χωρίς να κάνει διαπραγματεύσεις. Ναι, η απάντηση είναι ναι. Διότι mm. αυτέ είναι οι επιλογέ μου. Αυτό ήταν απλά για να όσοι δεν γνωρίζουν, ήταν κάτι που είχατε πει και στο debate mm. όταν αναφέρουσαστε στον mm. κύριο Μαυριανή. Μα, ε, ναι. Εξήγησα και στην παρουσίαση μου σήμερα, στην ομιλία μου, ότι βεβαίω υπήρχαν διαφορέ και βεβαίω διατηρώ τι διαφορέ μου. Mm. Αλλά το γεγονό ότι την ερχόμενη Κυριακή έχουμε δύο υποψήφιου που ο κυπριακό λαό επέλεξε, θα ήταν ασέβεια από μέρο μου να λέω διαφορετικά πράγματα. Εδώ πρέπει, ό,τι και να ήταν η θέση, να αποφασίσει τι θα κάνει. Διότι στο τέλο τη ημέρα, την Κυριακή, θα πρέπει να ρίξει ένα χαρτάκι μέσα σε ένα κουτί, το οποίο να κάνει μια επιλογή. Και εμένα η προσπάθεια μου εστιάζεται σε αυτό το σκοπό. Και δεν είναι θέση για μένα να μείνουμε σπίτι και να έχουμε αποχή ή να ρίξουμε λευκό. Βεβαίω, δικαίωμα του καθενό να το κάνει. Εγώ πιστεύω ότι αν θέλει κάποιο να είναι σοβαρό, συνειδητοποιημένο πολίτη πρέπει να πάρει θέση όσο δύσκολο και να είναι, διότι αν δεν το κάνει, ναι. οι άλλοι θα αποφασίσουν γι' αυτό. Νιώθετε όμως ότι με αυτή σας την επιλογή κάνετε την οποιαδήποτε υπέρβαση? Είναι Επειδή, υπέρβαση, υπέρβαση, ναι, ναι, είναι υπέρβαση με το ότι ε, υποστηρίζω κάποιον που δεν υποστηρίζει όλες μου τις θέσεις. Αυτό ναι. είναι υπέρβαση ή συμβιβασμός νομίζω είναι ναι. πιο σωστή η συμβιβασμό νομιζω Αλλά έτσι είναι η δημοκρατία σε αυτή τη χώρα έτσι είναι το σύστημα. Και όταν επιλέξει να ασκήσει αυτή την προσπάθεια του να ηγηθεί, ξέρει και το ρίσκο, αναλαμβάνει και την ευθύνη, και πρέπει να είσαι. Στο ναι. να αντιμετωπίζει αυτά τα πράγματα. Σα ευχαριστώ πολύ κύριε Δημητρία. Ε, και μην και στι ευχαριστίε. Απλώ να δώσω ναι. μερικέ ευχαριστίε, διότι δεν το έκανα Παρακαλώ. σήμερα, ε, για, για του αφανεί ήρωε που είναι πίσω από την παραγωγή, όπου οι άνθρωποι αυτοί ετοιμάζουν όλα ε, τα πράγματα για να μπορείτε καλή ώρα εσεί να μα προσκαλείτε και να έχουμε αυτή την ωραία παρουσίαση. Και ακόμα τα άτομα που κάνουν το μακιγιάζ διότι πριν λίγο το έκανα και νιώθω ότι Α, είναι Οι ευχαριστίε τόσο... στη... για αυτού Ενημέρωσης για τώρα, τα τώρα. μέσα ενημέρωση. Για του δικού σα άνθρωπου. Όχι για του δικού μου άνθρωπου. Έδωσα ευχαριστίε για έτσι. την. Ναι, αλλά ξέχασα τα άτομα που δεν φαίνονται. Να. Πίσω από τι κάμερε, πίσω από την παραγωγή, τα άτομα που κάνουν το μακιγιάζ και φαινόμαστε τόσο διαφορετικοί να, πολλές ναι, πολλέ φορέ. Αυτά τα άτομα είναι αυτά που αν δεν υπήρχαν δεν θα κάνει κανένα ρόλο. Βεβαίω, ακριβώ. Οπότε πρέπει εδώ. να το πούμε και να κλείσω λέγοντα απλώ ότι το μέλλον, κατά τη δική μου άποψη, ανήκει σε όσου πιστεύουν στα όνειρά του. Όχι γιατί το λέω εγώ, αλλά γιατί το δανείστηκα. Αλλά πιστεύω σε αυτή την προοπτική. Οπότε να κλείσω με αυτό και να σα ευχαριστήσω ναι. για όλη αυτή τη η συνεργασία. Θα ήθελα ξανάρθετε. Με μια άλλη ευκαιρία, δεν σα αποχαιρετάμε διαπαντό. Όχι, βεβαίω. Ε, ε, θα λοιπόν... χτυπήσουμε ξύλο. Έχει αλλάξει λοιπόν το σλόγγαν. Πάμε στα όνειρα από το ότι η Κύπρο αξίζει ναι. καλύτερα. Η ε, Κύπρο αξίζει καλύτερα. Θα δούμε πώ θα εξελιχθεί. Αλλά αυτή είναι η χώρα μα και πρέπει να την υπηρετούμε και όχι να μα εξυπηρετεί. Σα ευχαριστώ κύριε Δημητριάδη. Καλή συνέχεια να έχετε.